Και συνεχίζουμε αγαπητοί του με, με την παράγραφο 6: Επίγνωση ή τυφλή υπακοή. Ο χριστιανισμό είναι πράγματι λογική θρησκεία και όχι το Ισλάμ. Στη θρησκευτική μα ζωή, εμεί ξέρουμε γιατί καλούμαστε να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Παραθέτω σχετικό απόσπασμα τη ομιλία μου. Για να μπορέσω λοιπόν να αγαπήσω τον Θεό και τον συνάνθρωπο, όποιο και αν είναι. Πρέπει η νοερή καρδιά μου να είναι καθαρή από αυτά που με εμποδίζουν να αγαπήσω. Δηλαδή από τα πάθη. Αυτά που μου προκαλούν ψυχική εξάρτηση. Τον εγωισμό. Τη φιλοκληματία, Τη φιλιδονία. κλπ. Όλη η ζωή και η ασκητική προσπάθεια του Χριστιανού το ότι πιστεύει, προσεύχεται, τη στην Εκκλησία, εξομολογείται, μεταλαβαίνει σώμα και αίμα Χριστού. κλπ. Αποσκοπεί σε αυτό όχι να πείσει το Θεό ότι τον πιστεύει και τον υπακούει για να εξασφαλίσει τον παράδεισο ως ανταμοιβή, αλλά να προσευχήσει μέσα του τη Θεία Χάρη, την αγαθή ενέργεια του Θεού που θα τον βοηθήσει να διευρύνει την νοερή καρδιά του και να περιλάβει σε αυτήν όσο την δυνατόν περισσότερους. Χωρίς τη βοήθεια του Θεού είναι ακατόδοτο αυτό το έργο. Γιατί εκτό από τα πάθη που έχω μέσα μου και του ανθρώπου που θα με πληγωνούν, καραδοκεί και ο εχθρό. Καραδοκεί και ο εχθρό, δηλαδή ο διάβολο. Μια πιο αναλυτική παρουσίαση αυτού του θέματο θα σα την κάνουμε αργότερα. Με αυτό το link το οποίο θα το αναλύσουμε. Επειδή ζούμε σε εποχή παρακμής το Ισλάμ κατά τους σύγχρονους δυτικού μουσουλμάνους προφανώς ζει σε τέτοια κατάσταση από αιώνες. Γι' αυτό κατέμισε στην τουρκοκρατία και σε μαζικές βαρβαρότητες. Πιθανόν ως Ορθόδοξοι να μην ακούσατε ποτέ τέτοια πράγματα. Όμως υπάρχουν στη θεολογία της Εκκλησίας και προορίζονται για τη γνώση και επίγνωση του χριστιανού. Όταν όμως ρώτησα τον Αχμέτ γιατί έχουν σημασία για τη σωτηρία η περιτομή οι πέντε σύνδεσεις του Ισλάμ και τα άλλα στοιχεία της μουσουλμανικής θρησκευτικότητας με εφνιδίαση απαντώντας. Είναι έτσι γιατί ο Θεός το θέλησε. Το Κοράν λέει ακούτε και υπακούτε. Όχι να ακούτε και να παρακούτε και εμείς κλείνουμε τα μάτια και εμπιστευόμαστε το Θεό. Η απάντηση αυτή δεν συνάδει με την επιμονή του ότι πρέπει να ερευνούμε τη θρησκεία ορθολογικά και με την ψευδέστησή του ότι ο ίδιο είναι ορθολογιστή, ο ίδιο ο Αχμέτ και αργότερα κάποιο από το ακρατήριο προσπάθησαν να υποστηρίξουν την περιτομή, λέγοντα ότι ιατρικά έχει αποδειχθεί ότι είναι ό,τι πιο υγιεινό μπορεί να κάνει ο άνθρωπο. Γιατί τον προστατεύει μέχρι και από τον καρκίνο κτλ. Αυτό όμω δεν είναι κάτι που σχετίζεται με τη σωτηρία του ανθρώπου και η θρησκευτική ζωή του μουσουλμάνου δεν περιλαμβάνει μόνο την περιτομή η τυφλή υπακοή στο Θεό είναι αξιέπαινη, αλλά ενέχει τον κίνδυνο παραπλάνηση. Όταν δεν γνωρίζει γιατί ο Θεό σου, σου, ζητάει αυτό που σου ζητάει, κινδυνεύει από δίθεν πνευματικού αρχηγού που με πρόφαση το θέλημα του Θεού μπορούν να στρέψουν το λαό προ το δικό του θέλημα. Σχετικό με το παραπάνω είναι και αυτό. Κάποια χριστιανή ακροάτρια ρώτησε τον Αχμέτ αν το Ισλάμ διδάσκει την ταπείνωση απάντηση σε αυτό είναι απάντηση σε αυτό, ότι αυτό είναι φανερό ακόμη και από τον τρόπο που, που, που προσέχουν οι μουσουλμάνοι. Δεν παρενέβη τότε για να μην παραβώ του κανόνε τη συζήτηση. Άμεσο διάλογο, ομιλητή ακροατή. Τώρα όμω προσθέτω το εξή. Το Ισλάμ διδάσκει καταφανώς την ταπείνωση του ανθρώπου μπροστά στο Θεό. Όμω ο χριστιανισμό διδάσκει, την ταπείνωση μπροστά στο συνάνθρωπο ο Χριστό δεν ζητάει από τον άνθρωπο υποταγή, αλλά αγάπη. Ω χριστιανό δεν καλούμε να υποταχθώ στον Χριστό, αλλά να συνταχθώ με αυτόν. Και αυτή την υπόσχεση δίνουμε κατά το βάθισμα. Το προσκυνηματικό γονάτισμα, κατά την προσευχή, το έχουμε και, στον χριστια... στο χριστιανισμό. Προαιρετικό, όχι υποχρεωτικό, αν και σε διαφορετικό ύφο από το Ισλαμικό. Ο ιερέα γονατίζει κατά την τέλεση τη θεία μετάλλητη. Όλοι γονατίζουμε ενώπιον του σώματο του Χριστού κατά την προηγιασμένη θεία λειτουργία, τη μεγάλη Σαρακοστή, δηλαδή την περίοδο νηστεία που μα οδηγεί στο Πάσχα. Γονατίζουμε την ημέρα τη Πεντηκοσή κτλ. Καθώ και, και όποιο θέλει, γονατίζει κατά την προσωπική του προσευχή ή και κάνει μετάνοιε. Γονατίζει και ξανασηκώνεται. Σημαντικό. Δεν γονατίζουμε στην προσευχή μα κάθε Κυριακή και από την ημέρα του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή για να θυμόμαστε ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από τον διάβολο. Μας ελευθέρωσε από τον διάβολο που μας είχε υποχείριους με την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο χωρίς Ανάσταση που καταργήθηκε με την Ανάσταση του Χριστού. Αυτό δίνει ένα ανεκτήμητο μήνυμα, ιδίω σε περίοδους δουλεία. Ο Χριστιανός καλείται από την ίδια την Εκκλησία σε συγκεκριμένες περίοδους να μην γονατίζει ενώπιν Θεού αλλά να στέκεται όρθιος απέναντί του για να θυμάται ότι είναι ελεύθερος. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Μείνετε λοιπόν ελεύθεροι και μην ξαναπέζετε στο ζυγό της δουλειά. γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός κάλεσε τους ανθρώπους επελευθερία και η ελευθερία αυτή πραγματοποιείται όταν υπηρετούμε όχι το Θεό, αλλά ένας τον άλλον δια της αγάπης. Προς Γαλάτας κεφάλαιο 5 στίχος 1 και από το σίγμα τα 13 και κάτω. Πόσο χαίρομαι που είμαι χριστιανός. Δόξα το Θεώ. Τέλος και το Θεό δόξα. Συνεχίζουμε αγαπητοί εγχριστού αδελφοί με το έβδομο κεφάλαιο το πεπρωμένο.